βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που εκλέγεται στη Βόρεια Ελλάδα και μάλιστα εκ των εκλεκτών της οικογένειας Μητσοτάκη. Είναι το άτομο το οποίο έδωσε στεγνά τη γαλάζια συναδελφό του για χρηματοδότηση δικής της εταιρείας από το δημόσιο, όπως ακριβώς δηλαδή έκανε και ο Θεμιστοκλής Χιμάρας. Η κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα έχει γίνει πολύ δυσάρεστη για τη Νέα Δημοκρατία με την κατάρρευση των ποσοστών τη, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί εκ των νυν βουλευτών να μην έχουν πιθανότητα επανεκλογής. Οπότε για τι λίγε θέσει που απομένουν γίνεται πραγματική σφαγή. Γι' αυτό το λόγο έχει ξεκινήσει ο κανιβαλισμό και ο ένα ψάχνει τα άπλυτα του άλλου. Δεν είναι φυσικά η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Όταν καταγγελία για κυβερνητικό βουλευτή δημοσιεύεται σε φιλοκυβερνητική εφημερίδα, αυτό σημαίνει πω το βαθυλαρίγκι όχι απλά ανήκει στην κυβέρνηση, αλλά έχει επαφέ με τα ανώτατα κλιμακία τη εξουσία και είναι συνυποψήφιο του καταγγελόμενου. Όταν μάλιστα η εφημερίδα έχει άμεση πρόσβαση στο μεγάρο Μαξίμου επί κυβέρνηση Μητσοτάκη, μόνο βουλευτή εκλεκτό τη οικογένεια μπορεί να τη χρησιμοποιήσει.